Μέχρι τώρα ξέραμε τους Ghostbusters. Τώρα όμως θα σας πάω στους Ghost Hunters. Είναι οι κυνηγοί φαντασμάτων. Και θα σας πάω συγκεκριμένα στον Τόνι Φέργκιουσον μαζί με την ομάδα του, οι οποίοι στην Αμερική πήγαν σε ένα εγκαταλειμμένο παλιό νοσοκομείο που ήταν για να γιατρέψει τα θύματα της ευλογιάς. Και πήγαν εκεί πέρα για να εξιχνιάσουν έτσι να κάνουν μια έρευνα, διότι μαρτυρίες είπαν ότι είναι στοιχειωμένο. Και ότι ακούνε, όσοι πάνε εκεί πέρα ακούνε φωνές. Οπα. Και ότι υπάρχουν πνεύματα. Οι άλλοι τις ακούνε τις φωνές ή μόνο αυτοί τις ακούνε? Θα σου πω αμέσως. Πήγαν τώρα αυτοί εκεί πέρα για να εξηγνιάσουν αυτή την έρευνα, για να έχουν κάτι να γράψουν στο blog τους. Πήγαν εκεί πέρα, κλειστήκαν σε ένα δωμάτιο που το λεγόμενο dark room. Και ακούγανε φωνές. Εγώ ρακτούς τους βλέπω. Τους έλεγαν ότι πέρα, πολύ καλαρουίτα το βλέπω το σκηνικό. Γενικώς, μα λένε ότι είχε φαντάσματα εκείνη την ώρα. Μα λένε ότι είχε φαντάσματα εκείνη την ώρα και σου λένε να σκάτσουμε να βγάλουμε κανένα βίντεο. Παράγγειλαν πίτσα, μπύρες και κάθισαν. Όχι, το πλάνο που βλέπεις εκεί πέρα από το σκοτεινό είναι πήγανε μέσα και ακούγανε φωνές. Και τύπου σκοτώστε την, θάψτε την, ακούγανε περίεργα πράγματα. Μισό λεπτό. Οπότε έχει ηχητικό, υπάρχει ντοκουμέντο. Δεν υπάρχει ντοκουμέντο ηχητικό, δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Απλά βλέπουμε τα πλάνα που έχουν φρικάρει. Διότι εκεί πέρα κάθονται, έχουν βάλει εκεί πέρα φακό στη μέση για να τη φοβούνται προφανώς. Να πούμε ότι δεν ολοκλήρωσαν ποτέ την έρευνα, επειδή φοβηθήκαν και φύγαν 4 ώρες πριν το κανονικό. Πάντως πολύ άνετος τους βρίσκω κι εγώ, παιδιά. Αλλά κάθονται εκεί πέρα λες και παίζουν τάβλια. Αν βάλεις ένα τραπεζάκι, μπορούν να ρίξουν μια τζαριά. Αυτό κάνουν. Πηγαίνουν σε μέρη τέτοια που είναι πολύ σπούκι. Για να εξηχνιάσουν τέτοια περιστατικά. Κοίταξε, όμως ο συγκεκριμένο του φύγανε πάρα πολύ. Οπότε οφείλουμε να το σεβαστούμε. Γενικά, εννοείται. Γενικώ αυτά είναι λίγο επικίνδυνα πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν έχει ακούσει το Ouija board, το έχει ακούσει. Ναι, γενικώ πολλοί επικαλούνται και πνεύματα. Βάζουν ένα πίνακα, σαν ένα επιτραπέζιο με την αλφάβητο. Είσαι καλό αγωγό, εσύ, σε βλέπω. Κοίτα, είναι επικίνδυνο. Εγώ δεν το συστήνω και γενικώ δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα.